Η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού. Νίκου Βασιλική, νηπιαγωγός. Μια φορά και έναν καιρό, πριν από αιώνες θαρώ, γεννήθηκε σε μια φάτνη της Βηθλέμ ο Σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός, ο Γιος του Θεού. Όταν μεγάλωσε, είδε πολλές συμφορές στη γη και δυστυχία. Για πολλά χρόνια, ο λαός του Ισραήλ υπέφερε από τη σκλαβιά και ζητούσε τη λύτρωση από το Θεό. Μετά από πολύ καιρό, οι φωνές του ακούστηκαν. Σε πολλούς όμως άρχοντες και αρχιερείς, δεν άρεσε η παρουσία του Χριστού, γιατί ένιωσαν να χάνουν τη δύναμή τους. Γι' αυτό, δώσανε αμέσως εντολή να τον συλλάβουν και να τον πάνε στη φυλακή. Έπειτα να τον δικάσουν. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες έφτασαν μαζί με τον Ιούδα που πληρώθηκε 30 αργύρια για να προδώσει τον Χριστό. Ο Ιούδας, μόλις τον είδε μέσα στο πλήθος, πήγε και τον φίλησε στο μάγουλο. Η προδοσία αυτή δεν άρεσε καθόλου στους άλλους μαθητές και στο λαό που τον αγαπούσε. Όταν συλλάβανε τον Χριστό, τον πήγανε σε δύο μεγάλους ιερείς, τον Άννα και τον Καϊάφα. Έπειτα έδωσαν εντολή στους Ρωμαίους στρατιώτες να τον βασανίσουν και να τον χτυπήσουν πριν τον δικάσουν. Επειδή όλοι λέγανε πως ο Χριστός είναι ο βασιλιάς, γιος του Θεού. Αυτό εξόργησε τον αυτοκράτορα Πιλάτο και έδωσε διαταγή να τον σταυρώσουν. Οι στρατιώτες έφτιαξαν ένα αγκάθινο στεφάνι και το φόρησαν στον Ιησού για να τον χλεβάσουν, λέγοντας «Δεν είπες ότι είσαι βασιλιάς των Εβραίων, άρα αυτό είναι το στέμα σου». Ο Ιησούς χτυπήθηκε και μάτωσε φορώντας αυτό το αγκάθινο στεφάνι, αλλά συνέχεια προσεύχονταν. Ο Ιησούς, μετά από τα πολλά βασανιστήρια, σήκωσε και το μεγάλο σταυρό του μαρτυρίου, όπου εκεί επάνω θα σταυρωνότανε μετά. Όταν ο Ιησούς ήταν επάνω στο σταυρό, κοίταξε τους στρατιώτες και όλους όσους ήθελαν να το δουν νεκρό. Προσευχήθηκε και είπε «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Η Μαρία, η Παναγία και η μητέρα του Χριστού, τον έβλεπε να υποφέρει και έκλαιγε απαρηγόρητη για όλα όσα υπέφερε ο γιος της. Μαζί της ήταν και η Μαρία Μαγδαληνή και άλλες γυναίκες που κλαίγανε. Ο Χριστός επάνω στο σταυρό υπέφερε πολύ. Σήκωσε το κεφάλι του ψηλά στον ουρανό και είπε «Πατέρα, δεν αντέχω άλλο» και πέθανε. Όταν είδαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες πως πέθανε ο Ιησούς, τον κατεβάσανε από τον σταυρό και πήγανε για να τον θάψουν σε έναν τάφο. Τον βάλανε σε έναν τάφο που έμοιαζε με σπηλιά και έκλεινε με μια μεγάλη πόρτα από πέτρα. Ο Χριστός μετά από 3 μέρες αναστήθηκε, άνοιξε την πόρτα από τον τάφο του και πήγε ψηλά στον ουρανό να συναντήσει τον Πατέρα του, τον Θεό που τον περίμενε. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, οι στρατιώτες που φύλαγαν τον τάφο δεν κατάλαβαν τίποτα, γιατί τους πήρε ο ύπνος. Άγγελοι κατέβηκαν από τον ουρανό στη γη για να ανακοινώσουν το χαρμόσυνο γεγονός. «Ο Χριστός αναστήθηκε, Χριστός ανέστη ο Κύριος», είπαν. Έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τέλος!